Καταρχάς, φαντάζομαι ότι οι πρώτοι που εξαπατήθηκαν είναι το Σωματείο των Ελλήνων Ηθοποιών, που ζητάνε τα αρέστα και εξηγήσεις και παρετήσεις από την κυρία Μενδώνη, όταν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ξημεροβραδιάζονταν μαζί με τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη, συνεργάζονταν επί χρόνια μαζί του. Δεν έχουν κοινωνικές ευθύνες όμως αυτοί. Από όλους αυτούς και υπάρχουν δεκάδες φωτογραφίες όλων αυτών μαζί του και προφανώς δεν ήξεραν τίποτα. Αν ήξεραν τότε, η ανακοίνωση πρέπει να την απευθύνει στον καθρέφτη. Δεν έχουν όμως κυβερνητικές ευθύνες, κύριε Ρωμανέ, δεν έχουν κυβερνητικές ευθύνες οι ηθοποιοί. Δεν έχουν. Ναι. Δηλαδή όντως. Όντως. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, οι οποίοι, ξαναλέω, σημεροβραδιάζονταν μαζί του, ήταν οι συνεργάτες του, ανήκουν στον χώρο του, έχερε καθολικής αποδοχής από όλους τους, δεν ήξεραν τίποτα, ζητάνε τα ρέστα από την κυρία Μενδώνη. Και εγώ αναρωτιέμαι και ρωτάω πάρα πολύ απλά, όταν η κυρία Μενδώνη δεν ανήκει σε αυτό το χώρο, για να δούμε και όλη την εικόνα, και γι' αυτό προϋπήρχε πολύ μεγάλη κριτική από το συγκεκριμένο χώρο στην κυρία Μενδώνη. Ο χώρος λοιπόν στον οποίο γίνονταν όλα αυτά ζητάει τα ρέστα από έναν άνθρωπο που κατηγορείται γιατί δεν ανήκει σε αυτό το χώρο, όταν ο άνθρωπος αυτός έχει μιλήσει με πράξεις και την ίδια μέρα που έσκασε η πρώτη καταγγελία σε μέσο μαζικής ενημέρωσης έκανε αποδεχτεί την παρέτηση του κυρίου Λιγνάζη. Δεν ήταν την ίδια μέρα, ήταν δύο μέρες αργότερα. Σε μέσο ενημέρωσης είχε κατευθεί η μήνυση έτσι νωρίτερα. Δύο μέρες. Μόλις δημοσιοποιήθηκε οτιδήποτε, τέλος πάντων, όταν άρχισε να βγαίνει ονομαστικά το θέμα στην επικαιρότητα, την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε το όνομα δημόσια. Έκανε δεκτή την παρέτηση. Βέβαια, είχε προκύψει μια ιστορία. Συγγνώμη, για να δούμε και τη μεγάλη εικόνα. Θα τρελαθούμε τελείως για τη χώρα. Όλο αυτό πώς ξεκίνησε, θα συζητάγαμε τώρα για το Λιγνάδι και για όλα όσα συμβαίνουν στο συγκεκριμένο χώρο του οποίου το σωματείο έβγαλε αυτή την αισχρή ανακοίνωση χθες. Και ξαναλέω, το σωματείο δεν είναι όλος ο χώρος. Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν αποφάσεις. Πολλοί από αυτούς έχουν συνεργασία. Γνωστή με το ΣΥΡΙΖΑ και ούτω καθεξής. Δεν μπαίνω εκεί, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Είναι δικαίωμα καθενός να κάνει ό,τι κριτική θέλει. Άλλο λέω όμως. Ναι. Όλο αυτό πώς ξεκίνησε? Ξεκίνησε από το MeToo. Το MeToo ξεκίνησε, σας θυμίζω, από αποκαλύψεις Δεκατόρου σε ημερίδα που είχε οργανώσει αυτή η κυβέρνηση με πρωτοβουλίες αυτής της κυβέρνησης. Δεν άκουσα κουβέντα, για παράδειγμα, από το Σώμα των Ελλήνων Ηθοποιών για το κομμάτι του πειθαρχικού οργάνου των ηθοποιών, το οποίο θεσμοθετήθηκε με την υπογραφή της Μενδώνη και με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν άκουσα κουβέντα για τον κώδικα δεοντολογίας που αυτή τη στιγμή οργανώνεται και δουλεύεται, που επίσης έγινε με τη σφραγίδα της κυρίας Μενδώνη, της οποίας την παρέτηση ζητούν. Και δεν άκουσα κουβέντα για το ότι όλες αυτές οι αποκαλύψεις για αυτό το χώρο, που δεν είναι μόνο οι συγκεκριμένοι, είναι άλλες 4-5 τουλάχιστον, βγήκανε επί ημερών Μητσοτάκη και Μενδώνη. Η κάθαρση σε αυτό το χώρο λοιπόν ξεκίνησε επί των ημερών του Υπουργού, την οποία κατηγορούν για συγκάλυψη. Μια στιγμή, δύο πράγματα να επισημάνω εγώ. Το πρώτο, υπήρχαν καταγγελίες νωρίτερα, μέχρι και τις 8 του μηνός έλεγε η κυρία Μενδώνη ότι δεν υπάρχει επώνυμη καταγγελία. Επίσης υπήρξε το ζήτημα... Είχε κάνει δεκτή την παρέτηση. Να μην μείνω σε αυτό, γιατί δεν έχει νόημα. Η πράξη φαίνεται η συγκάλυψη για την οποία δεν έχει νόημα να μείνω σε αυτό. Που είδα να κατηγορείται. Στην πράξη, λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει μία σειρά πραγμάτων. Στην πράξη, επί των ημερών αυτή η κυβέρνηση έχει ανοίξει όλο αυτό το θέμα. Στην πράξη, επί των ημερών αυτή η κυβέρνηση έχει αρχίσει η κάθαρση σε ένα χώρο που επί δεκαετίες, σε ένα χώρο δε που αριστεροκρατείται, όπως ξέρετε, για να μην κοροϊδευόμαστε, ΣΥΡΙΖΟΚΡΑΤΗΤΗ ο συγκεκριμένος χώρος. Καλά, ο χώρος των Ελλήνων Ηθοποιών δεν είναι. Είναι ο φιλικά διακείμενος χώρος διαχρονικά η δεξιά. Ναι, εδώ λοιπόν, έναν αστερίσκο, γιατί έχω να κάνω δύο επισημάνσεις. Δύο επισημάνσεις έχω να κάνω. Πρώτον, σε ό,τι αφορά το αριστεροκρατείτε, αλλά θα το κάνω μετά. Ξέρετε, θα επιμείνω, αφήνω τις καταγγελίες στην άκρη κλπ. Είναι λογικό να λέει ένας άνθρωπος που έχει κυβερνητικά καθήκοντα και μια υπεύθυνη θέση, είναι υπουργός, ότι εξαπατήθηκε και να μην παρετείται για λόγους ευτεξίας? Δηλαδή, πώς μπορεί να εμπιστευτεί ο κόσμος έναν υπουργό που τον εξαπατά ένας άνθρωπος που βαρύνεται με τέτοιες κατηγορίες? Δύο λεπτάκια, γιατί εδώ παίζουμε με τις λέξεις. Υπάρχει κανείς ο οποίος μέχρι να έρθουν στο φως οι συγκεκριμένες καταγγελίες να μην είχε μια τελείως διαφορετική εικόνα για αυτόν και για όποιον άλλον άνθρωπο έρχονται αντίστοιχες καταγγελίες?
ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χτίσει μια καριέρα που δεν αμφισβητείται από κανέναν, που καλλιτεχνικά δεν έχει αμφισβητηθεί από κανέναν. Θα σας απαντήσω με μια κουβέντα που είπε μια, κατά την άποψή μου, έτσι, μετριοπαθής και πολύ δημοφιλής Ελληνίδα ηθοποιός, η Ρένια Λουιζίδου. Εάν αυτό μπορούσε να το κάνει οποιοδήποτε, εγώ, ο ένας άλλος ηθοποιός, ο Χίωψη, θα ήμασταν υπουργοί. Είναι άλλο πράγμα ο υπουργός. Ο υπουργός ή η υπουργός έχει άλλου είδους ευθύνες απέναντι στον ελληνικό λαό και απέναντι στο καθήκον. Άρα τι λέμε εδώ, λέμε ότι ο υπουργός όφιλε να ξέρει αυτό που δεν ήξερε ολόκληρος ο χώρος του κυρίου Λιγνάδη, και κατά την ίδια λογική ο κύριος Τσίπρας όφιλε να ξέρει αυτό που δεν ήξερε το Πανελλήνιο για τον κύριο Χαϊκάλη, που επίσης υπάρχουν καταγγελίες, όφιλε να ξέρει αυτό που δεν ήξερε το Πανελλήνιο που αποδεχόταν πλήρως και αποδέχεται καλλιτεχνικά τον κύριο Κιμούλη όταν τον όρισε σε συγκεκριμένη θέση. Όφιλε να ξέρει αυτό που δεν ήξερε το Πανελλήνιο για μία σειρά άλλων επιλογών και συνεργατών του ίδιου του κύριου Τσίπρα, όπως του κύριο Ρουμπάτη. Λοιπόν, αυτή είναι η λογική. Αυτό λέμε. Γιατί αν λέμε αυτό, τότε θα πούμε σε αυτή την κομματικοποίηση η οποία θεωρώ ότι υπονομεύει, ξαναλέω, το ίδιο το κύριο. Προσέξτε όμως την κομματικό. Γι' αυτό και εμείς ως Νέα Δημοκρατία ποτέ δεν ρωτήσαμε τον κύριο Τσίπρα αν ήξερε για τον κύριο Χαϊκάλη, αν ήξερε για τον κύριο Ρουμπάτη, αν ήξερε για τον κύριο Κιμούλη και ούτω καθεξής. Να ρωτήσω κάτι. Θεωρείτε ότι είναι προς όφελος της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης, έτσι, να ανοίγει μέτωπο με τον καλλιτεχνικό κόσμο, επειδή άκουσα και τις αναφορές σας για τους ηθοποιούς. Ξέρετε, κανένα μέτωπο δεν ανοίγεται με τους ηθοποιούς. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι εγώ το μόνο που είπα είναι η διαπίστωση της πραγματικότητας. Είναι ένας χώρος ο οποίος διαχρονικά δεν νομίζω ότι ποτέ ήταν, ή προφανώς μιλάω για την πλειοψηφία του, ή εν πάση περιπτώσει για τους ανθρώπους που εκφράζουν δυναμικά δημόσιο λόγο, ποτέ δεν ήταν ιδιαίτερα φιλικά διακείμενος στο δικό μας χώρο. Αυτό είναι γεγονός. Και για αυτό το λόγο και για άλλους λόγους, και αυτό να το συζητήσουμε, για το ότι πράγματι η κυρία Μεδόνη δεν προέρχεται από αυτό το χώρο του σύγχρονου πολιτισμού, εν πάση περιπτώσει, και εκφράζει περισσότερο άλλους χώρους του πολιτισμού και ούτω καθεξής, για το ότι πιθανόν θεωρούνται αδικημένοι γιατί δεν ενισχύθηκαν όσο θα ήθελαν με τον κορονοϊό και το καθεξής. Αυτά είναι θέματα και προφανώς ο δημόσιος διάλογος είναι για να τίθεται. Αλλά από αυτό μέχρι το να κατηγορείται μία υπουργός για συγκάλυψη τέτοιων εγκλημάτων, συγγνώμη, αλλά έχει τεράστια απόσταση. Και είναι λάθος να εργαλειοποιείτε το ένα για να επιτυχάνετε το άλλο. Κύριε Ρουμανέα, σε ευχαριστήσω θερμότατα για την κουβέντα που